Χάος! Πανικός! Στις Ευρώπες! Δεν θα τα λέγαμε και χθες! Ο Darth Vader των χρηματιστηρίων! Το βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ! Και τα χρηματιστήρια! Το απεχθές ο The Last Stick! Ο Γαπ, ο πλέον εθελόδουλος πολιτικός, στην πρόσφατη ιστορία υψηλή χρησιμότητά του για Γερμανούς! Να τα βλέπετε όσοι το λέγατε άχρηστο! Δεν είναι άχρηστος, είναι λίγος! Αυτό είναι πιο επικίνδυνο! Γιατί ο λίγος δεν ξέρει πόσο επικίνδυνος είναι! Αλλά κι άλλες διεθνείς οργανώσεις τους στηρίζουν. Ορίστε, έχω ότι στηρίζει ΓΑΠ και εύχεται μακριά και ανεμπόδιστη παραμονή στο προσκήνιο της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής επικαιρότητας. Η σατυρική διεθνής. Τον έχουμε ανάγκη. Επίσης κομική. Χατζη Νικολάου, μ' ανέφερε και χθες το δελτίο. Αυτό το αστείο που είπαμε το Σαράβολο, το έκαψε το αστείο βέβαια, δεν είναι εδώ. Αλλά εγώ τον κατάλαβα. Δεν είχε λόγο να το κάνει από μια βαθιά αίσθηση. Εγώ το κατάλαβα. Κατάλαβα ότι το έκανε. Το εκτιμώ και το θυμάμαι. Χατζη Νικολάου θα το θυμάμαι που, με την καλή έννοια. Θέλει κολλητιλίκια να δείξω ότι είναι φίλος μου. Τι είναι φίλος μου, κατάλαβα. Και γκάπ και γκούπι κουμπουριές, μέχρι και η Καηλή έδειξε ότι έχει καλύτερη αίσθηση του χρόνου. Από τον Πρωθυπουργό. Αν τα αντιστρέψουμε δηλαδή, ο Πρωθυπουργός έχει χειρότερη αίσθηση χρόνου και τόπου, μη σου πω, από μια ξανθιά. Πιο κάτω δεν πα. Το έχω ξαναπεί! Γκρούτσο Μάρξ που έλεγε στο Τσικολίνο. Αυτός μπορεί να φαίνεται χαζός, μπορεί να πράττει σαν χαζός, αλλά προς Θεού, μη σας ξεγελάει αυτό! Είναι πραγματικά χαζός! Σήμερα λένε να περάσει από τις κάνες. Ωραία! Μπορεί κάποιος εκεί τη στιγμή να φωνάξει πυρ! Μας έχει τρελάει! Όλος ο κόσμος συζητάει για το γαπ, ενώ χωρίζει παπουτσάκι με το τσιγάβα! Εν τω μεταξύ εξαφανισμένη. Ο Πάγκαλος είναι στην Κίνα. Άμα δεν λυθεί η κατάσταση, δεν του βλέπω να έρχεται. Βενιζέλος έβγαλε λέει σκουλικοειδή απόφυση. Βενιζέλος. Τότε μπορεί να έχει ένα πίθουνα. Άμα το φτηνένω το χιούμορ που θα καταντήσει ο Λαζόπουλος, έτσι. Πιο κάτω. Τώρα που είπα Λαζόπουλος, νομίζω ότι είναι ο Νταλάρας της σάτυρας. Το λέω γιατί χθες είχε πάλι ένα βρήκι. Οι όρχες λέει καλλιεργούνται. Και το έχει αυτό αστείο. Καλλιεργούνται. Τους καλλιεργούν τα κανάλια. Και μου στέλνει και ένας και ένα μήνυμα και έτσι κόντρα και έχθρα από ανθρώπους στην τηλεόραση δεν το περίμενα. Εγώ για το. Καταρχάς, μόνο εγώ με το like κοντρά. Αυτός δεν έχει ασχοληθεί μαζί. Μην αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέπεις έναν αστυνομικό να κλέβει. Αστυνομικός δεν θα το συλλάβει. Τι θα πεις, εσείς γιατί γορθοκοπιέστε οι δυο σας, είσαι στο ίδιο επάγγελμα. Ναι, μποξέρ. Αυτή είναι η δουλειά. Εγώ που αγωνίστηκα να νομιμοποιηθεί η κριτική απέναντι στο Λαζόπουλο και στο Γατζηγιάννη και στο Ρέμο. Τότε που ήταν τρέντι, γιατί παλιά ήταν παράνομο, δεν μπορούσε να κάνεις κριτική. Εν τω μεταξύ έκανα ζάβιξ την ΕΡΤ ένα βράδυ, έτσι. Και βλέπω Στίβεν Κέλλη. 150 χωροί που δεν ξέρετε. Εντάξει, ένα χορό που πρέπει να μάθουμε δεν τον είχε. Το χορό του Ζαλόγκου. Και μια και είπα για διαφημίσει. Αυτή εκεί η άλλη στη διαφήμιση που λέει που ξέρει πώ να σκοτώνει βρικόλακε. Τον παπά τη Ντόρα που μπορεί να μα πει για τον έχει αφήσει και ζει. Και μια παράκληση. Αν πέσει η κυβέρνηση και γίνουν εκλογέ και σχηματιστεί μια καινούρια και έχουμε εξελίξει και διάφορα, ενημερώστε κάποιο και το γαπ. Ευχαριστώ και για τα post που μου κάνετε με περαστικά. Πριν από λίγα χρόνια θα μου κάνατε φιέλαιο. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.